έτσι μπάλα ρε, δεν το καταλαβαίνεις και εσύ ελληνικά. Πρέπει να φτωχώσω με χωνάκι στο κεφάλι. Εκρηκτικός. Μα ζαλίσατε ρε επιτέλους. Πάρε μια απόφαση και πέστα. Ανατρεπτικός. Άσε μαγκές τώρα. Ήρθες τώρα, λες και είσαι υπουργός απ' την Τρούμπα. Ερετικός. Ή αυτή η κότα ο... Ο Πέστορε, πως ο Βραζιλιάνος. Ο Νέμα, ο Νέμα, ο Νέμα. Κοροϊδεύει την κοινωνία. Ο Νίκος Αλέφαντος, βαθύς γνώστης του ποδοσφαίρου, δεν διστάζει να πει τη γνώμη του με τον δικό του ιδιαίτερο τρόπο. Ταβέρνα, έλα κύριε Ντεμπός και καλά. Έχουμε καλούς μεζέτες σήμερα όλα. Ταβερνιάρεις, ρε. Και με το ίδιο πάθος που σχολιάζει τα αθλητικά θέματα, ίσως και με περισσότερο, μπορεί να καυτηριάσει οποιοδήποτε άλλο θέμα, κοινωνικό ή πολιτικό. Φοράει μετά ο άλλος κουστούμι, φοράει γραβάτα. Και εσύ πας τώρα με την παντόφλα. Οπότε, ετοιμαστείτε για τον τυφώνα Αλέφαντο. Θα παίξεις μες στην Τούμπα και θες να βάλεις 50-50 και του κόλλου τα 9 μέρα. Κύριε Συγχύρω, ο κύριος Νίκος Αλέφαντος, παρακαλώ. Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Καλώς ήρθες, Νίκο. Είχα γίνεται, τι γίνεται. Να είσαι καλά. Καλά είσαι. Καταρχάς, πραγματικά μου κάνει φοβερή έκπληξη που δεν φοράς κοντομάνικο σήμερα. Σήμερα? Ναι. Γιατί είσαι πάντα με ένα κοντομάνικο, σε βλέπω και στην εκπομπή. Δεν θα ήθελα να ερχόμουν με κοντομάνικο. Γιατί το κοντομάνικο τι ήταν για σένα, γιατί είχε γούρι. Γούρι. Μεγάλο, ναι, και κόκκινο. Και κόκκινο. Κόκκινο. Η κόκκινο ή αποχρώσεις του κόκκινου. Ή αποχρώσεις. Μόνο αυτό δηλαδή που φοράς το μελιτζανί, το. Ναι, ναι, φοβερό. Στα Γιάννα όταν πήγα, προπονητής, ναι. Και κάνει κρύο πολύ εκεί. Στα Γιάννα πολύ, ναι, πολύ. Και πλάκωσα τις νίκες και τα λοιπά, το φοράω. Έφαγα το κρύο της αρκούδας. Δηλαδή, όπου το μάνικο όλο το χειμώνα τα ράμιξα, ναι. Στα μάτς όλα. Έχεις αρρωστήσει ποτέ πολύ? Όχι, χτύπα ξύλο. Δεν λέω να πάθεις πνευμονία από το κρύο, από το κοντομάνικο. Εντάξει, γλίτωνα να σου πω γιατί δεν κάπνισα ποτέ. Δεν νίκια ποτέ, τίποτε ρε παιδί μου, από σπίτι το τέτοια φοβερά και ήμουν από σκληρό καρύδι, ας πούμε, και δόξα τω Θεώ, ναι. Την έβγαλα. Υπάρχει χρώμα γκαντέμικο για σένα? Δηλαδή, οκ, okay, το τυχερό είναι το, ναι, κόκκινο, ποιο? Χτύπα ξύλο, ούτε την πόρτα δεν περνάω, ότι και αν το δω το κλωτσάω, μαύρο. Μαύρο, ε. Και μην ψάχνει να βρεις. Να, αλλά εγώ ξέρω ότι είσαι φιλοπαοκτής, μέσα τον αγαπάς τον πάγος. Είναι καλή ομάδα, είναι καλή ομάδα. Και γενικά όλη τη Θεσσαλονίκη. Ναι. Πέρασα καλά. Ναι. Πέρασα και στον ΠΑΟΚ. Βεβαίως. Και να σκεφτείς, ήρθε η ομαδάρα του Ολυμπιακού τώρα με Ντέταρη μέσα, με Τζόρτζεβιτς, με όλο τον κόσμο, με όλη την ομαδάρα. Τότε την κέρδισα 1-0. Με γκολ του Θεόφιλου Καρασαβίδη. Πόσο καιρό έμεινες προπονητής στον ΠΑΟΚ? Στον ΠΑΟΚ έμεινα 3 μήνες, αλλά τον πήρα κάτω. Και τον πήρα χαμηλά. Όλους κάτω στους δίνανε. Χαμηλά, όπως και πριν. Δίνανε κάτω για να τους ανεβάσεις. Βέβαια. Εσύ είσαι πέρα από Ολυμπιακός, είσαι και φίλαθλος. Ναι. Εγώ θέλω να σου πω την αλήθεια. Εγώ είμαι Ηρακλής, ναι, δεν είμαι Ολυμπιακός. Ναι, ναι. Αλλά δεν γίνεται να το παίρνει κάθε χρόνο Ολυμπιακός το πρωτάθλημα. Δηλαδή έχει χάσει πλέον, καταλαβαίνεις τι εννοώ, την ουσία του ή όλη η ιστορία. Όχι. Έχω αντίρρηση. Έχω αίσθηση. Πρώτον, να σου δώσω να καταλάβεις. Στο γήπεδο πάνε αυτοί που αγαπάνε γιατί το ποδόσφαιρο, έτσι δεν είναι. Μετά υπάρχει εγωισμός και στους πρόεδρους. Ναι. Έρχεται ο Χουλαντρής. Παίρνει το πρωτάθλημα. Ξέρω εγώ 3 φορές, 4, έτσι. Έρχεται ο Νταϊφάς, χωρεμένοι αυτοί. Παίρνει το πρωτάθλημα. Έρχεται ο Κόκαλης. Εγωισμό. Σου λέει εντάξει, εγώ θα πάρω. Παίρνει 7 τίτλους. Έρχεται ο Μαρινάκης. Καλή ώρα, το οποίο ήξερα εγώ, είχα γενικό αργό το συγχωρημένο τον πατέρα, τον Μιλτιάδη Μαρινάκη, εξαίρετος άνθρωπος. Ναι. Έρχεται το παιδί από μικρός. Ναι. Βέρος Ολυμπιακός. Μάλιστα. Γίνεται μεγάλος επιχειρηματίας μέσα στους 69 στον κόσμο. Προχτές το γράφαν όλες τις μερίδες και εξωτερικά όλα. Με τη δουλειά του όλα πάνω και από εκεί και πέρα έχει ένα εγωισμό. Σου λέει εσύ πήρες κόκαλη 7, θα πάρω κι εγώ 7, στο φτάσα και θα προχωρήσω όσο αντέχω. Μάλιστα, όσο αντέχω. Έρχεται ο Σαβίδης. 5 χρόνια, 3 που είναι, δεν βλέπεις ότι μπορεί να τραβήξει σέντρεφορ. Μία ο Σαλπικίδης, μία ο Αθανασιάδης, μία τώρα ο Κουλούρης. Μάλιστα. Ο Ολυμπιακός. Δεν μπορεί να πάει να πει τώρα παίζω κύριε αυτή τη στιγμή σέντρεφορ με το Μανθάτη μόνο. Δεν γίνεται. Κατάλαβα, έχει μια ιστορία τίτλων, τον οποίο πρέπει ο Μαρινάκης πρέπει να την κρατήσει. Κατάλαβα τι λες. Και όσο μπορεί να το παίρνει, ας πούμε. Το Πανέκος. Ναι. Έρχεται λεφτά, ο Μπέρνιο, ο Αλαφούζος, ο Αλφαβήτα. Έρχεται η Άικο Μελισανίδης. Ναι, με πέφτω να φτιάξω το γήπεδο, αλλά από την άλλη πλευρά,
Θα πάρει παίχτες. Σου σκούν επανώ οι φιλάθλοι σου. Το ένα το άλλο. Αυτό δεν μπορεί να πει εκείνη την ώρα εγώ που θέλω να είμαι εγωιστής, να παίρνω προέδρου, να παίρνω τα πρωταθλήματα, να πει ο κ. Μαρινάκης ότι ξέρεις κάτι. Άσε ρε παιδιά, γιατί θέλει ο Αλέφαντος, ο Γρηγόρης, ο Αλφοβήτα να δουν τι πρωτάθλημα. Δηλαδή, σ' αρέσει το πρωτάθλημα τώρα να μην είναι Ολυμπιακός μέσα. Συμφωνώ. Λοιπόν, λες πάρα πολλά πράγματα εκεί στην τηλεόραση, ταχώνεις σε όλους. Σου είχε γίνει ποτέ μήνυση από κανέναν? Μα δεν βρίζω. Άρα ποτέ δεν είχες ούτε μηνύσεις, ούτε τηλεφωνήματα, τίποτα? Όχι, διότι είμαι σωστός. Μάλιστα. Και λέω την αλήθεια. Λέω, πώς τα εξηγώ τώρα, πρόσεξε. Θα μου κάνεις μήνυση, τι μήνυση θα μου κάνεις, για ποιο λόγο? Μάλιστα. Ας, για ποιο λόγο? Ας πούμε τώρα τι. Ναι. Έβλεπα το πλάνο που είχε έρθει ο Ομπάμα, ναι, και ίσως ήταν ο Τσίπρας. Ναι. Τρελάθηκα που κάθονταν έτσι ο Τσίπρας. Πώς έπρεπε να κάτσει με σεβασμό? Δεν έπρεπε να κάτσει λίγο καλύτερα? Γιατί να σεβαστείς τον Ομπάμα? Η άποψή σου είναι αυτή. Εγώ δηλαδή, δεν θα κάτσω. Είσαι φιλοτσιπρικός, έτσι ήσουν νομίζω στην αρχή. Αν είμαι. Ήσουν υπέρ του Τσίπρα στην αρχή. Όχι. Ποτέ. Εγώ είμαι Αντρέας Παπανδρέου. Ξεκάθαρα. Αντρέας Παπανδρέου. Αντρέας Παπανδρέου. Καλά, πέθανε όμως τώρα, γιατί θα γίνει. Αυτόν ονειρευόμουν. Γιώργος Παπανδρέου. Αυτόν ξαναγυρνάει στο Πασόκ. Δεν τραβάει, άστον. Τι δεν τραβάει, τον πήρε Φόφη πίσω. Τι έπα, τη Φόφη γεννηματά, αυτή είναι τρίτη κατηγορία, διαλύσαν. Καλά, πού θα έρθει ο Γιώργος? Δεν το Πασόκ το δικό μας, το Αντρέα Παπανδρέου. Συγγνώμη, και τώρα που θα έρθει ξανά ο Παπανδρέου, ο Γιώργος, ο γιος του. Τι είπα, διάλυση πάει. Διάλυση. Γάμα εθνική. Γάμα εθνική. Θα ψάχνει να βρει τον ψήφο του. Μα τι να κάνει ο Παπανδρέου? Ο Παπανδρέου λέει τώρα παματος χάρη ότι εμείς λέει δεν τους έβαλα εγώ, λέει, στα μνημόνια. Ποιος τους έβαλε? Καλά, συγγνώμη, και είπε, λεφτά υπάρχουν. Ναι. Και η Φόφη. Και μόλις ανεβαίνει απάνω σχόλασε. Και η Φόφη δεν το ξέρει ότι ο Παπανδρέου δεν κάνει πια ο Γιώργος? Η Φόφη γεννηματά, άκου να σου δώσω, καταλάβεις. Πήρε ένα μεγάλο συγκρότημα του Αντρέα Παπανδρέου. Όταν πας να πληρώσεις ένα μεγάλο προπονητή και είσαι τόσο πίσω, σβήνεις. Η Φόφη γεννηματά δεν κάνει να είναι και γυναίκα πρόεδρος σε τέτοιο σύλλογο, το καταλάβεις? Μάλιστα, δεν κατάλαβα. Κάνει. Από εκεί και πέρα γυναίκα, αυτό το πάσο. Επειδή είναι γυναίκα ή επειδή δεν είναι? Ποια, εσύ θεωρείς ότι μια γυναίκα δεν μπορεί να σταθεί? Όχι. Όχι. Σε καμία στον κόσμο. Τίποτε. Κάθονται εκεί που τους βγάζουν. Πάμε τους χάρη, βγήκε η Θάτσερ, βγήκαν αυτέ. Είναι άλλα τα. Η Μέρκελ πώς τα καταφέρνει και είναι τόσο σκληρή? Η Θάτσερ πώς τα κατάφερε με τους εργατικούς στην Αγγλία? Ψηφιστήκαν, έτσι. Ναι. Ναι. Αλλά εκεί θέλω να σου δώσω, κατάλαβες τώρα, που είναι η Μέρκελ, βλέπεις εσύ κανέναν άντρα να μπορεί να την εκθρονήσει? Όχι. Μεγάλο ταλέντο η Μέρκελ. Άρα τι εννοείς, εσύ δηλαδή δεν είσαι έχουμε ταλέντο τέτοιο γυναίκα. Δεν είσαι υπέρ των γυναικών αν έχουν ταλέντο? Αμέ, τη Μέρκελ Φερρυππίν τη θαυμάζω. Παρόλα που είναι κόντρα μας. Μπακογιάννη. Μπακογιάννη δεν μέτρησε. Δεν μέτρησε. Άμπα, καθόλου. Την πάτησε. Γιατί? Γιατί. Πήρε, δηλαδή, πώς να σου πω, ήταν και γρήγορα με το πατέρα της, πήρε το Μητσοτάκη. Δεν τραβάει. Ναι. Λόγια, πολλά, ναι. Έργα τίποτα. Ζωή Κωνσταντοπούλου. Αυτή δεν λες που ήταν? Που ήταν με το ΣΥΡΙΖΑ και λοιπόν, τι? Αυτή πρόσθεσε σε 10 λεπτά. Ναι. Γίνεται εδώ και μια κατηγορία. Δηλαδή, έρχεται μέσα, πιάνει τον αστυνομικό, το φουκαρά του, λέει, αφορείς κουστούμι. Σκόλασες. Δεν είσαι άνθρωπος, δεν είσαι ταλέντο, διαλύσανε. Έρχεται ο Λαφαζάνης να τα βάλει με τον Τσίπρα. Σχολάσανε. Και οι δύο. Το κατάλαβες τι γίνεται. Εσύ είσαι υπέρ του Τσίπρα από ό,τι καταλαβαίνω. Ο Τσίπρας. Ναι, τώρα συγγνώμη, ήταν στάση αυτή με τον Ομπάμα? Τώρα σοβαρά. Να σε ρωτήσω. Το κάθισμα αυτό που έκανε. Ναι, τον Ομπάμα δεν τον υπολογίζω εγώ. Γιατί? Γιατί δεν μ' άρεσε. Γιατί? Το πρέπει μέχρι το βράδυ, τη Μισελ. Το ένα, ideas. Τίποτα. Τρεις πολέμους έκανε και σου τότε ήταν αθώος κόσμος. Περίμενε όμως, εσύ είσαι πολύ υπέρ του οικογενειάρχη και της καλής οικογένειας. Ο Ομπάμα ήταν οικογενειάρχης. Πάντα το πρώτο που σου οικογενειάρχης, δεν μου παρουσιάσει εμένα τη Μισελ και φιλιά στο στόμα γυναίκα σου και το ένα. Άστα αυτά. Θα είσαι ωραία. Πολλοί περάσαν πρωθυπουργοί και δεν παίρνουν τις γυναίκες τους τώρα να αντιμοστράρεις και να κάνεις του κολλάς του Τραμπ τώρα. Θα μου πεις για τον Τραμπ, αλλά ναι, πες μου να κλείσω αυτό. Σου άρεσε δηλαδή το πώς καθόταν ο Τσίπρας μαζί με τον Ομπάμα, που ήταν έτσι πάνω στην καρέκλα? Ναι, καλά του έκανε. Μ' άρεσε. Καλά του έκανε. Μ' άρεσε. Τρελάθηκα, ευχαριστήθηκα. Τον Ομπάμα δεν τον ήθελα τίποτε. Ωραία, Ντόναλντ Τραμπ. Πες μου, Ντόναλντ Τραμπ. Ντόναλντ Τραμπ έχει λεφτά πολλά. Ναι. Του έχουν κολλήσει όλοι οι γυναίκες ιστορίες, επειδή γίναγε, έκανε κτλ. Θα περιμένουμε να τον δούμε. Βγήκε όμως, και είπε χτες, ναι, ότι εγώ θα κοιτάξω να φτιάξω στην Αμερική. Θα φτιάξω τους εργαζόμενους, τους Αμερικάνους, τις εργαζόμενες Αμερικανίδες
και έχουν ξεσηκωθεί άλλοι. Πάει οποιοδήποτε εκεί, πάμε να του κάνει στην Αμερική, θα σεβαστεί. Ας να τον δούμε. Δεν είναι έτσι όπως τον λένε, ας να τον δούμε. Οι γυναίκες βγήκανε, διότι πέρασαν πολλές γυναίκες, δεν ξέρω για τον ΑΒ, λόγω τι έκανε κτλ. Τον εμισούν ορισμένες. Από εκεί και πέρα όμως, σκέπτεται ωραία. Εγώ θα κοιτάξω, λέει, τον εργαζόμενο Αμερικάνο, τον εργαζόμενο, την εργαζόμενη γυναίκα, πρώτα την Αμερική θα κοιτάξω. Ναι, αλλά ο κόσμος δεν τον αγαπάει. Ο κόσμος είναι τρελός σε ορισμένες περιπτώσεις. Ας τον, ναι, γιατί μπορεί να βγει καλύτερος από τους άλλους. Ας τον δούμε. Την αγάπης. Αγάπησε τον κόσμο. Την αγάπη. Τον όλησε, αγάπησε τον κόσμο. Αγάπησε τον κόσμο. Ο κόσμος τον Τσίπρα. Τον αγάπησε. Είχε ένα ωραίο παρουσιαστικό και ήταν καλύτερος από όλους. Από όλους. Ποιο θα βάλεις. Την Παπαρίγα. Τον Κουτσούμπα. Ανεβαίνει απάνω μια καλή προσωπικότητα. Την Παπακογιάννης που χάλαγαν τον κόσμο, ναι, και δεν μπορούσαν να κάνουν αυτό. Ανεβαίνει μια προσωπικότητα με τη μορφή του, ωραία. Τρέχουν όλοι και πρώτα οι εργαζόμενοι, πρώτα οι συνταξιούχοι όλοι αυτοί. Και μόλις ανεβαίνει απάνω, τους λέει πόσα συντάξη παίρνεις, 1.000 ευρώ, 5. Πόσα παίρνεις, 7, 4, 3 κτλ. Ορίστε, τώρα μα κάνει εκλογές, ούτε τον ψήφο του δεν αύριο. Πάει, τελείωσε, καθάρισε. Τέρμα. Καθάρισε. Αυτά δεν τα κάνουν. Αυτά δεν τα κάνουν. Όταν θα ανέβεις απάνω και έχεις υποσχεθεί, τουλάχιστον στους φουκαράδες, στους συνταξιούχους, γυναίκες, άντρες, εργαζόμενοι, αυτούς οι οποίοι είναι στα καροτσάκια, χτυπά ξύλο, αυτούς δεν θα τους κόψει μισθό. Εγώ και πριν θα τους έδινα. Αυτούς τους ανθρώπους, που έτυχε ο άνθρωπος να πάθει αυτό το ατύχημα, μεγαλύτερη καταστροφή του είναι να είναι σε καροτσάκι. Και τους κόβεις μισθό σε αυτούς. Τελείωσε. Έχει κάνει τέτοια καταστάσεις, καθάρισε. Καθάρισε. Ανεβαίνει ο Σαμάρος. Τώρα λέει, εάν εγώ έμενα, θα είχα βγει από το μνημόνιο. Μα τότε δεν ανέβηκες από να πεις, παιδιά, σε 2 χρόνια, αν δεν σας βγάλω από το μνημόνιο, πέφτω από την Ακρόπολη. Παρακουνιώσουνα, έκανε το. Ο Σαμαράς. Βέβαια. Ναι. Ούτε το ψήφο του. Για δεν ξανακατεβαίνει. Μάλιστα. Κυριάκος Μητσοτάκης. Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ξεκινήσει πολύ καλά. Στο λέει ο Αλέφαντος. Πολύ καλά. Δηλαδή. Παρλάρει ωραία. Παρλάρει. Σοβαρός. Ωραία. Πάει να κάνει αυτά που είναι να κάνει. Mm-hmm. Και προχωράει. Πανέξυπνος. Θα προχωρήσει όμως. Μην αδικήσει κόσμο κτλ. Έτσι όπως πάει. Ανεβαίνει γκανιάν. Γκανιάν, στο λέει ο Αλέφαντος. Το πήρε! Το πήρε! Το πήρε! Το πήρε! Αν τι, ενώ είναι ξύπνιος. Το πήρε. Νομίζω ότι μπορεί να πάει. Το πήρε! Πολύ καλύτερη από την Ντόρα Μπακογιάννη. Πολύ. Καλύτερη. Πάρα πολύ καλύτερη. Ντόρα, λόγια, να βγει, τραβήξει τα φρύδι, να φτιαχτεί. Άστα ρε τώρα, ρε. Τι θα φάμε, τι θα πιούμε. Αυτός, άμα το προσέξει, άμα χαλάσει, εδώ είμαστε. Όταν το περίμενες ότι θα βγει πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ο Γκανιάν. Όταν ήταν με τον Μημαράκη. Έλα το, σοβαρά μιλάς. Γιατί? Τρομερό. Ωραίος ο Μημαράκης. Με το χιούμορ του, με το έτσι του. Δεν θέλει τέτοια. Δεν θέλει. Μημαράκης κάνει χιούμορ και κλείνει τα μάτια. Ας το πρωθυπουργό αγγίζει τώρα. Κάνει χιούμορ. Τι είναι αυτό. Ο άλλος είναι μυαλό. Μυαλό. Έχει σπουδάσει κιόλας στο εξωτερικό, έχει σπουδάσει. Δεν ξέρω, αλλά είναι μυαλό. Πανέξυπνος, ανεβαίνει, θα κάνω αυτό, θα κάνω εκείνο. Θα κάνω έτσι, θα κάνω το άλλο. Ολυμπιακός νομίζω είναι ο Μητσοτάκης. Όχι, δεν με ενδιαφέρει. Δεν είναι Ολυμπιακός. Δεν πάει γήπεδο στον Ολυμπιακό. Άρα πιστεύεις ότι θα βγει. Γκανιάν. Γκανιάν, ε. Στο λέω κατευθείαν. Το λέω αύριο, άμα γίνουν εκλογές. Ναι. Αύριο. Αύριο. Αν πάρει. Δηλαδή ο ένας θα πάει 40% και ο άλλος θα είναι στις 10%. Για πες μου λίγο. Τσίπρας 10% και τον βλέπεις. 15 και ο άλλος 30-40. Ναι. 40 μωρέ, κοίτα πας στο μυαλό του. Τώρα τι θα τρέχεις τώρα. Έρχεται τώρα ο, σου λέει τώρα παμάτους χάρη. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα χρωστάω εγώ ο Αλέφαντος στον Γρηγόρη. Ναι. Χρωστάω. Σου χρωστάω παμάτους χάρη 100.000. Μάλιστα. Και σου λέω θα παίρνεις, μου λες θα μου δίνεις 3.000 το μήνα. Εντάξει. Θα σου δώσω. Δεν θα ξαναχρειαστώ λεφτά. Θα ξαναχρειαστείς. Αντί για 3.000 το μήνα σου δίνω 200.000, θα μου πεις πάρε δρόμο, φύγε. Βούλιαξα εγώ. Αυτή είναι η Ελλάδα τώρα. Τα μνημόνια που τους πήγανε, σου λέει τώρα, αυτά θα δίνεις. Μάλιστα. Μπορείς. Λέει τώρα λοιπόν ο Τσίπρας και τα λοιπά. Τίποτα, εμείς το εργαζόμενο δεν είναι τον Ατάλο. Έτσι,
ακολουθούν 3-4 μέρες, εμάς θα είναι το δικό μας. Πάω τσακαλώτος έξω, του λένε άμα δεν τα κάνετε δεν παίρνετε μία. Εντάξει, φτιάξε μας όμως αυτό και τελείωσε. Θα πληρώσουν και τα λεφτά, θα δώσουν και τις δόσεις και όλες. Πάνος Καμένος. Πολύ καλός. Κακός έφυγε από τη, Νέα Δημοκρατία, τον διώξανε. Τον Πάνο τον Καμένο. Είναι υπουργός Εθνικής Άμυνας, πάρα πολύ ωραίος. Με καλή προσωπικότητα. Με καλό λόγο όταν μιλάει. Τι δουλειά έχει τώρα. Πώς τους διώχνετε αυτούς. Να σου πω, τι δουλειά έχει ο Καμένος με τον Τσίπρα. Έχει δουλειά. Κατάλαβες τι εννοώ. Ναι. Ιδεολογικά. Ναι, ιδεολογικά πήγε. Πρώτον, ο Καμένος βγαίνει κερδισμένος. Γιατί τον έχουν κάνει πέρα τη Νέα Δημοκρατία κακός, χάνει ένα στέλεχος καλός και σου λέει πάω εκεί. Γίνεται υπουργός Εθνικής Άμυνας. Πόσο καιρό είναι τώρα, ένα χρόνο, 1,5, 2. Και άμα δεν ξαναβγεί, ο Καμένος, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, πέρασε, τελείωσε, παίρνει τους μισθούς τους, 8.000 το μήνα. Άμα βγουν 4 και 4 χρόνια ισόβιες συντάξεις, και άντε Κωνσταντοπούλου να τρέχεις να βρεις μεροκάματο και λαφαζάνι. Αυτή είναι η ξύπνη. Σου λέει θα πάρουμε 4 χρόνια. Και 4 που έχουμε ξαναβγεί, 6, 8, 8.000 το μήνα βρέξει χιονίς θα παίρνουν αυτοί. Ακυρώθηκαν οι συντάξεις. Δεν παίρνουν συντάξεις πια οι πολιτικοί. Α, δεν ξέρω. Άδωνης Γεωργιάδης. Πολύ καλός. Σ' αρέσει. Τρομερός. Μπράβος. Πολύ εμένα, καλός. Εμένα τι μπράβο μου. Όχι άλλο που μου το θύμισε. Ναι. Άδωνης Γεωργιάδης ανεβαίνει απάνω, μιλάει ωραία, φοβερά, πολύ μορφωμένος, πολλά πράγματα ξέρει και στο Υπουργείο Υγείας που ήταν έφτιαξε πολύ κόσμο. Ναι. Μαζί του. Γεωργιάδης. Γεωργιάδης. Βέβαια. Τους καλούς θα σου λέω. Μάλιστα. Η γυναίκα του. Πολύ καλή γιατί κάναν μια οικογένεια. Από εκεί και πέρα δεν εμφανίζεται. Πολύ και τέτοια και ιστορίες. Εντάξει, το πάει καλά την οικογένεια. Έχουν τα παιδιά τους, έχουν έτσι. Τα το πάντα. Πάει καλά. Ο Πολάκης. Ο Πολάκης. Με το μουστάκιο. Να φύγει γρήγορα και να έρθει σε, να μην ξανάρθει. Γιατί. Γιατί πάει κόντρα όλο το σύμπαν. Πάει τον εργαζόμενο, πάει το φουκαρά, πάει εκεί τελείως. Τι είναι, μαγκές είναι μέσα στη Βουλή να σηκώνεσαι εδώ. Τι απλακωθείς, να είναι και κανένας απλακωθείς, τι νομίζεις. Επειδή είσαι ψηλός. Ναι. Έχω δει ψηλό εγώ. Ναι. Έχω δει ψηλούς. Δύο κοντούλιτες τέτοιοι τους έχουν κάνει, τους έχουν λιώσει το ξύλο. Πυγμάχοι, έξυπνοι και ιστορίες. Τι νομίζεις, τον βλέπεις σώμα. Δεν μ' αρέσει τέτοιος τύπος τώρα, πας εδώ, πας εκεί. Κοίταξε το φουκαρά. Αν σε έβριζε στον δρόμο Πολάκης, πες μου, αν περπατούσε στον δρόμο και σε έλεγε γιατί μου τα έπαιζε αυτά και σε έβριζε. Θα τον πλάκωνα. Θα τον πλάκωνες. Ω, θα όρμαγα. Επί τόπου μου, ρε, μην ψάξει να βρει τώρα. Και αυτό είναι ένα 95 αυτός. Ναι, φέρε γάντια τώρα, να δεις τι αλεφάντος είναι. Πρωταλτής Ελλάδος μες στην πυγμαγία, ρε. Φέρε μου ένα σάκο τώρα. Κι άμα δεν φεύγουν τα χέρια φοβερά, ωραία. Τέρμα, από κάτω, από πάνω, δεξί. Ό,τι θες, ναι. Ό,τι θες, έλα. Έλα τώρα, Μπολάκης. Έλα με αλέφαντο, αν της απάτης. Κι άμα δεν τον φτάνεις και πούμε... Σε νοιάζει ένα μία-δύο. Πάει. Μία-δύο. Μάλιστα. Σοβαρά μιλάς. Στα πόδια όρμα, στον ψηλό, τον βουτάς κάτω, πάει. Άσε με τώρα, ρε. Ποιος Μπολάκης τώρα, ρε. Στα λέω τώρα. Ναι, εντάξει, όχι, το σκέφτομαι. Στα δείχνω κιόλα. Ναι, το σκέφτομαι. Λέω πώς θα τον πω. Λέω μήπως και αυτός ξέρει τίποτα box και τέτοια και. Αυτό ξέρει box. Ναι. Αυτό ξέρει πώς θα πέσει κάτω. Έτσι. Άστα τα κιλά. Ναι. Λιώσαν αυτά. Πάνε. Δεν αντέξει με τα κιλά. Επειδή το ξέρει όλου του αποκαλεύεται, γι' αυτό το λέω. Δεν είναι σωστό. Σε όλο τον κόσμο. Ναι. Να είναι ένα μέσα. Ο Γεωργιάδης του έχει βγει κάνα δύο φορέ τρει. Φοβάμαι να τον πλακώσει κανένα μέρα το Γεωργιάδης. Θα δει όταν πάει ξύλο. Θα δεις. Ναι. Να είμαστε κατά της βίας, να πούμε. Μην τους πιάνεις. Μην τον βλέπεις τώρα ψηλούς και τέτοια. Ναι, λέω είμαστε κατά της βίας. Έχω περάσει εγώ και έχω δει ψηλούς. Να πέφτουν να κάτω. Να μην σου λέω και λόγια. Ναι. Τουλάχιστον σαν νιάτα μου έχω κατεβάσει 5-6 ψηλούς. Κατευθείαν. Μπαμ μπαμ. Και δεν ήξερε ούτε να κρατηθεί. Μπαμ μπαμ. Μπαμ μπαμ. Πήγαινα κοντά. Εντάξει ρε παιδιά, δεν αχωρίσει. 1-2. Κάτω. 1-2. Ναι, τίποτα. Ποτέ δεν πήγαινα να το ζήγωνα. Ναι. Έκανα τον κακόμυρο. Ναι. Άσε ρε τι μιλά, ταξιτζής, τα ίδια. Ναι. Μου είχε κάνει. Έλα ρε τι μιλά, εσύ μου λέει. Ήταν ένα αντρόγενο με τη γυναίκα του, τα δύο παιδιά. Καλά. Και κάτι του είπε και ο ταξιτζής, τίποτα. Ρε, του λέω, τι γίνεται ρε παιδιά εδώ. Γιατί ανθρωπάκια, καλή οικογένεια αυτή. Ναι. Λάρε δεν ξέρει, μιλά.
Τόση απόσταση με μακριά. Τον σηκώνω στον αβίτα. Ένα, δύο, τρία αίματα. Γεια. Αυτό είχε και τρία. Αυτό πήγε κατευθείαν. Γιατί όλοι έδινε στου δύο, γι' αυτό. Τα ψηλό τα ίδια. Του λέω, με πα στον Παναλίνιο. Όχι, μου λέει, θα πάω από πάνω. Σε να μου κάνει κουμάντο. Μέσα αμάξι τον πλάκωσα. Μέχρι πάνω ταξιζή. Ένα, δύο. Καλά, εκεί δεν προλάβει, δεν είσαι κοντά. Μπαμ, μπαμ, του τσέπω. Αυτό λέω, εσύ με τις τρεις. Γενικά, το ένα-δύο είναι κοντά, θα πας εκεί, έτσι. Ναι. Αλλά θα ξέρεις, πυμαχία δεν είναι έτσι. Ναι. Ξέρω που θα χτυπήσω. Ένα. Δύο. Αμέσως στο αριστερό εδώ. Δύο. Καθάρισες. Καθάρισες. Ναι. Παραπατάς, άμα στυχώσω και μια από κάτω, πας. Αυτό είναι το τρία. Σε ειδικές περιπτώσεις. Τελείωνα στο δύο. Α, το πολλάκι, το πολλάκι είναι στην ιδιωτική ζωή για πλάκα. Βγαίνουν κάτι παιδάκια που τους βλέπεις με μαλλί, με τέτοια από πάνω και έτσι και μπορεί να πλακώσουν γιατί πάνε, πρέπει να πας πολεμικές τέχνες να πηγαίνεις, δηλαδή πυγμαχία θα πας οπωσδήποτε, kickbox τέτοια, όλοι οι νέοι να τα μάθουν, το να περασπίζουν τον εαυτό τους. Σωστό. Μένα ο ένας μου, ο εγγονός, ο Σπύρος, είναι σχεδόν πρωταθλητής Ελλάδος στο kickbox. Ναι. Αυτή και είναι 18 ετών. Αλλά... Νίκο, άρα τι να περιμένουμε πλέον γενικά το ποδόσφαιρο από την πολιτική σκηνή, τι να περιμένουμε, δηλαδή δεν ξέρω ποιο κόσμος έχει λαλήσει. Και ποδόσφαιρο και πολιτικές σκηνές όλα και τα λοιπά. Έχουν περάσει ηγέτες μεγάλοι, έχουν περάσει παιχταράδες μεγάλοι. Από εκεί και πέρα έτσι είναι η ζωή. Έρχεται καθίζηση, ξαναανέβασμα. Πόσο χρόνο είναι στην ηλικία σου, τη λες? Εγώ είμαι 39, γεννητής, 78. 78. Πού να είναι σαν τέτοιο ρε Νίκο. Είσαι σχεδόν στα 80 και το αθλητικό. Τι κρατάς, μόνο κρατάς. Μία-δύο. Φέτες. Γραμμές. Ενώ κάνω 300 κιλιακά. Ναι, την άλλη φορά έχεις κάνει. 300. Να σου πω. Για πλάκα. Τώρα, άμα τα μετρήσω, θα κάνω. Να σου πω, πού να με ζαματιάξω, 80 χρονών, ρε φίλε. Ναι, ναι, αλλά δεν πίνω, δεν καπνίζω, δεν κάνω. Δεν μπροκαλώ, δεν κάνω, αλλά με πειράζει αδικία, λέμε. Κατάλαβα τι λες. Πώς θα ήθελες να θυμούνται τον Αλέφαντο, σαν τι? Εντάξει, εγώ κοίταξε να δεις. Εγώ δεν έχω δωροδοκηθεί. Δεν έχω κάνει παλιανθρωπιά. Δεν έχω αδικήσει ανθρώπους. Δεν έχω τίποτε, ας πούμε, κτλ. Και να θέλει κάτι. Στο ποδόσφαιρο ήθελα να πάρω έναν τίτλο με τον Ολυμπιακό. Το πήρα. Τέλος. Και την τελευταία στιγμή μου το κόβει ο δούλος. Αυτό ήταν. Το όνειρό μου ήταν αυτό. Μάλιστα. Δεν επιτρέπω. Αν αυτό σου είναι αυτό σαν μεγάλο παράπονο. Αυτό παράπονο. Το μεγαλύτερο παράπονο. Το δούλο τον έχει συναντήσει ποτέ από τότε στον δρόμο? Δεν θέλω να το συναντήσω. Μπορεί να μου φύγει το φρένο και να το πατήσω. Άστο. Έχει τόσο πολύ. Είναι μεγάλη δουλειά. Ενώ το έχω πάει το σκορ, το έχω 2-1. Γίνεται μπέναλτι αποβολές. Να το κάνω 3-1. Και βγάζει τον Τζοβάνι έξω. Όφαγε τις μπουνιές και έπεσε κάτω από τον Κυριάκο. Δεν τον συγχωρείς μέσα σου μετά από τόσα χρόνια? Όχι, τελείως, ούτε αν τον έβλεπω. Ούτε αν τον έβλεπω. Δεν γίνεται. Ναι. Τέτοια αυτό γιατί να σε καταδικάσει? Έγκλημα. Έγκλημα, μεγάλη δουλειά. Και έχασα και λεφτά, έχασα πολλά. Μάλιστα. Να σκεφτείς, 2 η ώρα τη νύχτα με είχε πάρει ο Κοκαλής στο σπίτι. Μου λέει τρομερός ήσουν, λέει μπράβο, λέει πώς. Και είχα έρθει 2-2, λέμε. Σκέψου, είχα πάρει τον τίτλο. Γιατί μετά τα υπόλοιπα παιχνιά τα πήρε και ο Παναθηναϊκός και με διάφορες βοήθειες. Δηλαδή, ας πούμε, με παίχτες, ας πούμε. Δηλαδή, όχι την ομάδα του. Παίξανε καλά και εγώ κέρδισα και εγώ τα ίδια. Και μείναμε στον ίδιο βαθμό. Δηλαδή, αν κέρδαγα εγώ στη Λεωφόρο, παίρναγα ένα πόντο. Πήρα τα υπόλοιπα 8, πήρε και αυτό τα 8. Πάλι είχα εύκολα εγώ. Το δύσκολο ήταν Λεωφόρο. Μάλιστα. Όλα τα άλλα τα πήρα. Αυτό είναι ο μεγάλο παραπάνω. Θέλω να σε θυμούνται ο Αλέφαντος ο Τίμιος. Ο Αλέφαντος ο Δίκαιος. Εντάξει, δεν έχω κάνει τέτοια εγώ ποτέ. Πουθενά. Αυτό λέω. Έτσι θα σε θυμούνται. Ο Αλέφαντος ο Δίκαιος. Ο Αλέφαντος... Πάντα και πριν, όταν ήμουν παίχτης, έβγαζα και στου παίχτε. Ο προπονητή έβγαζα στου παίχτε και από την τσέπη μου. Μάλιστα. Παντού του έλεγα σήμερα, άμα κερδίσουμε, έχει και αυτό από μένα. Κατάλαβα. Να σου πω, όταν γράφτηκε το τραγούδι «Γεια σου ρε Αλέφαντε, σε παλικάρι», τι είχε γίνει, χαμός? Είσαι ο μοναδικός προπονητής στην Ελλάδα. Φοβερό. Και δεν ξέρω και παγκοσμίως. Τραγουδήσανε και τα παιδιά της Πάτρας. Τα παιδιά της Πάτρας. Τρομερά παιδιά. Ναι, θέλω να πω δηλαδή πόσοι προπονητές εν ζωή άκουσαν το όνομά τους σε τραγούδι. Και επιτυχία. Και ήταν επιτυχία μεγάλη. Βεβαίως. Και ωραίο και με στεναχώρησε, έκλαψα, ας πούμε. Έκλαψε. Το τραγουδάγαν ωραία. Για σου αλεύα, πω ρε, μα στίχα μου σχολόταν. Μ' άρεσε. Πήγες τους είδες ποτέ? Εμείς είμαστε, ξέρεις, καμιά φορά μπορεί να ξεφύγουμε γάμα, αλλά έχουμε καλά αισθήματα. Τι άλλο σε κάνει και κλαις? Γιατί βλέπω έναν άνθρωπο δυναμικό. Τίποτα, ήθελα να
Ήθελα δηλαδή να ήμουν αμορφωμένος, ξέρω εγώ. Αλλά να, εγώ όπως είμαι. Τι είναι αμορφωμένος, δηλαδή να έχεις τελειώσει, ας πούμε. Ναι, παιδί, να πολιτευτώ, να γίνω πρωθυπουργός. Ήθελες να γίνεις πρωθυπουργός. Ναι, θα πιάνα κατευθείαν, δηλαδή, παραδείγματος χάρη τα. Τα πήγαινα στα σπίτια, ρε παιδάκι μου, τα πήγαινα. Στα που είναι οι άλλοι δεν έχει να πληρώσει το φως. Ποιος δεν έχει να πληρώσει το φως? Πόσα χρωστάς? 4.000. Ας αντισταύγαζα, ξέρω εγώ. Ή θα βγάζα κάτι στους φτωχούς, στους φουκαράδες, μετά στους συνταξιούχους, αυτούς με τα καροτσάκια. Τέτοιες αντικείες έκλαιγα, δάκρυσα χτες τους έβλεπα. Γιώνα και τους κυνηγάτε αυτούς τους ανθρώπους. Τους κυνηγάτε, ρε, σαν του Μάξιμου. Τι ψυχή είναι αυτή που έχουν? Ψυχή να παραδώσουν. Αυτά θα κοίταγα τα στρώματα. Εντάξει, θα σ' αφήνανε. Αυτά που είναι καλά. Και αν δεν σ' αφήνανε. Πειράζει, και αν δεν σ' αφήνανε. Εντάξει, θα ήμουν πρωθυπουργός. Ποιος θα με αφήσει? Πρωθυπουργός. Απ' έξω, για απ' έξω. Η Μέρκελ σου λέει και δεν το κάνει. Σε αυτά δεν επεμβαίνουν. Δεν επεμβαίνουν σε αυτά. Αυτή θέλει να πάρει τα λεφτά τη. Ναι. Εφόσον τα δίνουν, προχωράμε, του λέει. Δεν βλέπει, του λέει τώρα το. Τώρα για να πάρετε καινούργια θα πρέπει να συζητήσουμε νέα μέτρα και στο δίσκα να βγει κανένα άλλο μνημόνιο. Κατάλαβες, ο άλλος σου λέει σε 22 χρόνια θα πέσουμε, λέει, σε αυτά. Άλλος θα πάει και 80 χρόνια για να βγεις από τα μνημόνια. Μάλιστα. Θα είναι περιπέτειες μεγάλες. Να σου πω, Νίκο, να σε ευχαριστήσω. Να είσαι καλά. Και εγώ. Και σου εύχομαι καλό 2017. Υγεία και χαρά. Και εσύ πάντα. Και για τα εγγόνια σου. Πάντα. Πες μου που, σε ποιο κανάλι εμφανίζεσαι και κάθε πότε. Εγώ παίζω στο Καρατζαφέρι, στο Γιάννη, έχουμε κάθε Δευτέρα και Παρασκευή. Δευτέρα και Παρασκευή. Αλλά κάνουμε τακτική, ποδόσφαιρα, όλα. Ναι, αναλύσει τι έγινε το Σαββατοκύριακο, και την Παρασκευή λέτε τι θα γίνει το Σαββατοκύριακο. Μπράβο, πολύ ωραία. Σε τέτοιο. Κυρίες και κύριοι, ήταν ο κύριος Νίκος Αλέφαντος, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι ξύπνιος. Το πήρε. Νομίζω ότι μπορεί να πάει. Το πήρε. Πολύ καλύτερη από την Ντόρα Μπακογιάννη. Πολύ. Καλύτερη. Πάρα πολύ καλύτερη. Ντόρα, λόγια, να βγει, τραβήξει τα φρύδια, να φτιαχτεί. Άστα ρε τώρα, ρε. Τι θα φάμε, τι θα πιούμε. Αυτός, άμα το προσέξει, άμα χαλάσει, εδώ είμαστε. Όταν το περίμενε ότι θα βγει πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ο Γκαλιάν. Όταν ήταν με τον. Με τον Μημαράκη. Ελά, το σοβαρά μιλάς. Γιατί? Τρομερό. Ωραίος ο Μημαράκης. Με το χιούμορ του, με το έτσι του. Δεν θέλει τέτοια. Δεν θέλει. Με Μαράκης κάνει χιούμορ και κλείνει τα μάτια. Ας το πρωθυπουργό θα γίνει τώρα. Κάνει χιούμορ. Τι είναι αυτό? Ο άλλος είναι μυαλό. Μυαλό. Έχει σπουδάσει κιόλας στο εξωτερικό, έχει σπουδάσει. Δεν ξέρω, αλλά είναι μυαλό. Πανέξυπνος, ανεβαίνει, θα κάνω αυτό, θα κάνω εκείνο, θα κάνω έτσι, θα κάνω το άλλο. Ολυμπιακός νομίζω είναι ο Μητσοτάκης. Όχι, δεν με ενδιαφέρει. Δεν είναι Ολυμπιακός. Δεν πάει γήπεδο στον Ολυμπιακό. Άρα πιστεύεις ότι θα βγει? Γκανιάν. Γκανιάν, ναι. Στο λέω κατευθείαν. Το λέω αλήθεια. Αύριο, άμα γίνουν εκλογές. Ναι. Αύριο. Αν πάρει. Δηλαδή ο ένας θα πάει 40% και ο άλλος θα είναι στις 10%. Για πες μου λίγο, Τσίπρας 10% και το βλέπεις. 15% και ο άλλος 30-40. Ναι. 40 μωρέ, κοίτα πας στο μυαλό του. Τώρα τι θα τρέχεις τώρα. Έρχεται τώρα σου λέει τώρα παμάτους χάρη. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα χρωστάω εγώ ο Αλέφαντος στον Γρηγόρη. Ναι. Χρωστάω. Σου χρωστάω παμάτους χάρη 100.000. Μάλιστα. Και σου λέω θα παίρνεις, μου λες θα μου δίνεις 3.000 το μήνα. Εντάξει. Θα σου δώσω. Δεν θα ξαναχρειαστώ λεφτά. Θα ξαναχρειαστείς. Αντί για 3.000 το μήνα σου δίνω 200.000, θα μου πεις πάρε δρόμο, φύγε. Βούλιαξα εγώ. Αυτή είναι η Ελλάδα τώρα. Τα μνημόνια που τους πήγανε, σου λέει τώρα, αυτά θα δίνεις. Μάλιστα. Μπορείς. Λέει τώρα λοιπόν ο Τσίπρας και τα λοιπά. Τίποτα, εμείς το εργαζόμενο δεν είναι το να τα άλλο έτσι. Ακολουθούν 3-4 μέρες, εμάς θα είναι το δικό μας. Πάω τσακαλώτος έξω. Του λένε, άμα δεν τα κάνετε, δεν παίρνετε μία. Εντάξει, φτιάξε μας όμως αυτό. Τελείωσε. Θα πληρώσουν και τα λεφτά, θα δώσουν και τις δόσεις και όλες. Πάνος Καμένος. Πολύ καλός. Κακός έφυγε από τη Νέα Δημοκρατία. Τον διώξανε. Τον Πάνο τον Καμένο. Είναι υπουργός Εθνικής Άμυνας. Πάρα πολύ ωραίος. Μάλιστα. Με καλή προσωπικότητα. Με καλό λόγο όταν μιλάει. Τι δουλειά έχει? Πώς τους διώχνετε αυτούς? Να σου πω, τι δουλειά έχει ο Καμένος με τον Τσίπρα? Έχει δουλειά. Κατάλαβες τι εννοώ? Ναι. Ιδεολογικά. Ναι, ιδεολογικά πήγε. Πρώτον, ο Καμένος βγαίνει κερδισμένος. Γιατί τον έχουν κάνει πέρα τη Νέα Δημοκρατία κακός, χάνει ένα στέλεχος καλός,
και σου λέει πάω εκεί. Γίνεται υπουργός Εθνικής Άμυνας. Πόσο καιρό είναι τώρα, ένα χρόνο, ενάμιση, δύο. Και άμα δεν ξαναβγεί, ο Καμένος, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, πέρασε, τελείωσε, παίρνει τους μισθούς τους. Οχτώ. Δεν το άρεσε η μπάλα, ρε. Δεν το καταλαβαίνεις και εσύ ελληνικά. Δεν κατοχώσω με χωνάκι στο κεφάλι. Εκρηκτικός. Μα ζαλίσατε, ρε, επιτέλους. Πάρε μια απόφαση και πέστα. Ανατρεπτικός. Άσε μαγκές τώρα. Ήρθες τώρα, λες και είσαι υπουργός σου. Απ' την Τρούμπα. Ερετικός. Ή αυτή η κότα ο... Ο Πέστορε, πώς λέει ο Βραζιλιάνος. Ανέμα. Κορεδιά μου την κοινωνία. Ο Νίκος Αλέφαντος, μαθής γνώστης του ποδοσφαίρου, δεν διστάζει να πει τη γνώμη του με το δικό του ιδιαίτερο τρόπο. Ταβέρνα, έλα κύριε Ντεμπός και καλά. Έχουμε καλούς μεζέτες σήμερα, αλλά. Ταβερνιάρης, ρε. Και με το ίδιο πάθος που σχολιάζει τα αθλητικά θέματα, ίσως και με περισσότερο, μπορεί να καυτηριάσει οποιοδήποτε άλλο θέμα, κοινωνικό ή πολιτικό. Φοράει μετά ο άλλος κουστούμι, φοράει γραβάτα. Και εσύ πας τώρα με την παντόφλα. Οπότε, ετοιμαστείτε για τον τυφώνα Αλέφαντο. Θα παίξεις μες στην Τούμπα και θες να βάλεις 50-50 και του κόλλου τα 9 μέρα. Κύριε Συγχύρη, ο κύριος Νίκος Αλέφαντος, παρακαλώ. Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Καλώς ήρθες, Νίκο. Είχα γίνεται, τι γίνεται. Να είσαι καλά. Είσαι. Καταρχάς, πραγματικά μου κάνει φοβερή έκπληξη που δεν φοράς κοντομάνικο σήμερα. Σήμερα? Ναι. Γιατί είσαι πάντα με ένα κοντομάνικο, σε βλέπω και στην εκπομπή. Δεν θα ήθελα να ερχόμουν με κοντομάνικο. Γιατί το κοντομάνικο τι ήταν για σένα, γιατί είχε γούρι. Γούρι. Μεγάλο, ναι, και κόκκινο. Και κόκκινο. Κόκκινο. Η κόκκινο ή οι αποχρώσεις του κόκκινου. Οι αποχρώσεις. Μόνο αυτό δηλαδή που φοράς το μελιτζανί, το. Ναι, ναι, φοβερό. Στα Γιάννα όταν πήγα, προπονητής, ναι. Και κάνει κρύο πολύ εκεί. Στα Γιάννα πολύ. Ναι, πολύ. Και πλάκωσα τις νίκες και τα λοιπά, το φοράγα. Έφαγα το κρύο της Αρκούδας. Δηλαδή, όπου κοντομάνικο όλο το χειμώνα τα ράβηξα, ναι. Στα μάτς όλα. Έχεις αρρωστήσει ποτέ πολύ? Όχι, χτύπα ξύλο. Δεν μπορώ να πάθεις πνευμονία από το κρύο, από το κοντομάνικο. Εντάξει, γλίτωνα να σου πω γιατί δεν κάπνισα ποτέ. Δεν νύπια ποτέ, τίποτε ρε παιδί μου, από σπίτι το τέτοια φοβερά και ήμουν από σκληρό καρύδι, ας πούμε, και δόξα τω Θεώ, ναι. Την έβγαλα. Υπάρχει χρώμα γκαντέμικο για σένα? Δηλαδή, οκ, okay, το τυχερό είναι το κόκκινο, ποιο? Χτύπα ξύλο, ούτε την πόρτα δεν περνάω, ό,τι και αν το δω το κλωτσάω, μαύρο. Μαύρο, ε. Και μην ψάχνει να βρεις. Να, αλλά εγώ ξέρω ότι είσαι φιλοπαοκτής, μέσα τον αγαπάς τον πάγος. Είναι καλή ομάδα, είναι εντάξει, καλή ομάδα. Και γενικά όλη τη Θεσσαλονίκη. Ναι. Πέρασα καλά. Ναι. Πέρασα και στον ΠΑΟΚ. Βεβαίως. Και να σκεφτείς, ήρθε η ομαδάρα του Ολυμπιακού τώρα με Ντέταρη μέσα, με Τζόρτζεβις, με όλο τον κόσμο, με όλη την ομαδάρα. Τότε κέρδισα 1-0. Με γκολ του Θεόφιλου Καρασαβίδη. Πόσο καιρό είμαι προπονητής στον ΠΑΟΚ? Στον ΠΑΟΚ έμεινα 3 μήνες, αλλά τον πήρα κάτω, ε. Και τον πήρα όλους κάτω στους δίνανε. Χαμηλά, όπως και πριν. Δίνανε κάτω για να τους ανεβάσεις. Βέβαια. Εσύ είσαι πέρα από Ολυμπιακός, είσαι και φίλαθλος. Ναι. Εγώ θέλω να σου πω την αλήθεια. Εγώ είμαι Ηρακλής, δεν ναι. είμαι Ολυμπιακός. Ναι, ναι. Αλλά δεν γίνεται να το παίρνει κάθε χρόνο Ολυμπιακός το πρωτάθλημα. Δηλαδή έχει χάσει πλέον, καταλαβαίνεις τι εννοώ, την ουσία του ή όλη η ιστορία. Όχι. Έχω αντίρρηση. Έχω αίσθηση. Πρώτον, να σου δώσω να καταλάβεις. Στο γήπεδο πάνε αυτοί που αγαπάνε γιατί το ποδόσφαιρο, έτσι δεν είναι. Μετά υπάρχει εγωισμός και στους πρόεδρους. Ναι. Έρχεται ο Χουλαντρής. Παίρνει το πρωτάθλημα. Ξέρω εγώ 3 φορές, 4, έτσι. Έρχεται ο Νταϊφά, συγχωρεμένοι αυτοί. Παίρνει το πρωτάθλημα. Έρχεται ο Κόκαλης. Εγωισμό. Σου λέει εντάξει, εγώ θα πάρω. Παίρνει 7 τίτλους. Έρχεται ο Μαρινάκης. Καλή ώρα, το οποίο ήξερα εγώ, είχα γενικό αργό το συγχωρεμένο τον πατέρα, τον Μιλτιάδη Μαρινάκη, εξαίρετος άνθρωπος. Ναι. Έρχεται το παιδί από μικρός. Ναι. Βέρος Ολυμπιακός. Μάλιστα. Γίνεται μεγάλος επιχειρηματίας μέσα στους 69 στον κόσμο. Προχτές το γράφαν όλες τις μερίδες και εξωτερικά όλα. Με τη δουλειά του όλα πάνω και από εκεί και πέρα έχει ένα εγκοσμό. Σου λέει εσείς πήρες κόκαλη 7, θα πάρω κι εγώ 7, στο φτάσα και θα προχωρήσω όσο αντέχω. Μάλιστα, όσο αντέχω. Έρχεται ο Σαβίδης. 5 χρόνια, 3 που είναι, δεν βλέπεις ότι μπορεί να τραβήξει σέντρεφορ. Μία ο Σαλπικίδης, μία ο Αθανασιάδης, μία τώρα ο Κουλούρης. Μάλιστα. Ο Ολυμπιακός. Δεν μπορεί να πάει να πει τώρα
Παίζω κύριο αυτή τη στιγμή σέντερφορ με το Μανθάτη μόνο. Δεν γίνεται. Κατάλαβα, έχει μια ιστορία τίτλων, τον οποίο πρέπει ο Μαρινάκης πρέπει να την κρατήσει. Πρέπει να την κρατήσει. Κατάλαβα τι λες. Και όσο μπορεί να το παίρνει, έρχεται το Πανέκος. Ναι. Έρχεται λεφτά, ο Μπέρνιο, ο Αλαφούζος, ο Αλφαβήτα. Έρχεται η Άικο Μελισανίδης. Ναι, με πέφτω να φτιάξω το γήπεδο, αλλά από την άλλη πλευρά, θα πάρεις παίχτες. Σου σκούνε πανώ οι φιλαθλοί σου, το ένα το άλλο. Μάλιστα. Αυτό δεν μπορεί να πει εκείνη την ώρα εγώ που θέλω να είμαι εγωιστής, να παίρνω προέδρου, να παίρνω τα πρωταθλήματα, να πει ο κ. Μαρινάκης ότι ξέρεις κάτι. Άσε ρε παιδιά, γιατί θέλει ο Αλέφαντος, ο Γρηγόρης, ο Αλφαβήτα να δουν τι πρωτάθλημα. Δηλαδή, σ' αρέσει το πρωτάθλημα τώρα να μην είναι Ολυμπιακός μέσα. Συμφωνώ. Λοιπόν, λες πάρα πολλά πράγματα εκεί στην τηλεόραση, ταχώνεις σε όλους, σου έχει γίνει ποτέ μήνυση από κανέναν? Μα δεν βρίζω. Άρα ποτέ δεν είχες ούτε μηνύσεις, ούτε τηλεφωνήματα, τίποτα? Όχι, ότι είμαι σωστός. Μάλιστα. Και λέω την αλήθεια. Λέω, πώς τα εξηγώ τώρα, πρόσεξε. Θα μου κάνεις μήνυση, τι μήνυση θα μου κάνεις, για ποιο λόγο? Μάλιστα. Ας, πω, ας πούμε τώρα τι. Ναι. Έβλεπα το πλάνο που είχε έρθει ο Ομπάμα, ναι, και ίσως ήταν ο Τσίπρας. Ναι. Τρελάθηκα που κάθονταν έτσι ο Τσίπρας. Πώς έπρεπε να κάτσει με σεβασμό? Δεν έπρεπε να κάτσει λίγο καλύτερα? Γιατί να σεβαστείς τον Ομπάμα? Για άποψή σου είναι αυτή. Εγώ δηλαδή, δεν θα κάτσω. Είσαι φιλοτσιπρικός, έτσι ήσουν νομίζω στην αρχή. Αν είμαι. Ήσουν υπέρ του Τσίπρα στην αρχή. Όχι. Ποτέ. Εγώ είμαι Αντρέας Παπανδρέου. Ξεκάθαρα. Αντρέας Παπανδρέου. Αντρέας Παπανδρέου. Καλά, πέθανε όμως τώρα, γιατί θα γίνει? Αυτόν ονειρευόμουν. Γιώργος Παπανδρέου. Τον είδα. Ξαναγυρνάει στο Πασόκ. Δεν τραβάει, άστον. Τι δεν τραβάει, τον πήρε Φόφη πίσω. Τι είπα, τη Φόφη γεννηματά, αυτή είναι τρίτη κατηγορία, διαλύσαν. Καλά, πού θα έρθει ο Γιώργος? Δεν το Πασόκ το δικό μας, το Αντρέα Παπανδρέου. Συγγνώμη, και τώρα που θα έρθει ξανά ο Παπανδρέου, ο Γιώργος, ο γιος του. Είπα, διάλυση πάει. Διάλυση. Γάμα εθνική. Γάμα εθνική. Θα ψάχνει να βρει τον ψήφο του. Μα τι να κάνει ο Παπανδρέου? Λέει τώρα παραδείγματος χάρη ότι εμείς, λέει, δεν τους έβαλα εγώ, λέει, στα μνημόνια. Ποιος τους έβαλε? Καλά, συγγνώμη. Είπε, λεφτά υπάρχουν. Ναι. Και, η και μόλις ανεβαίνει απάνω, σχόλασε. Και η Φόφη δεν το ξέρει ότι ο Παπανδρέου δεν κάνει πια ο Γιώργος? Η Φόφη γεννηματά, άκου να σου δώσω, καταλάβεις. Πήρε ένα μεγάλο συγκρότημα του Αντρέα Παπανδρέου. Όταν πας να πληρώσεις ένα μεγάλο προπονητή και είσαι τόσο πίσω, σβήνεις. Η Φόφη γεννηματά δεν κάνει να είναι και γυναίκα πρόεδρος σε τέτοιο σύλλογο, το καταλάβεις? Μάλιστα, δεν κατάλαβα. Κάνει. Από εκεί και πέρα, γυναίκα, αυτό το Πασόκ. Επειδή είναι γυναίκα ή επειδή δεν είναι? Ποια, εσύ θεωρείς ότι μια γυναίκα δεν μπορεί να σταθεί? Όχι. Όχι. Σε καμία στον κόσμο. Τίποτε. Κάθονται εκεί που τους βγάζουν. Πάμε τους χάρη, βγήκε η Θάτσερ, βγήκαν. Είναι άλλα τα. Η Μέρκελ πώς τα καταφέρνει και είναι τόσο σκληρή? Η Θάτσερ πώς τα καταφέρνει με τους εργατικούς στην Αγγλία? Ψηφιστήκαν, έτσι. Ναι. Ναι. Αλλά εκεί θέλω να σου δώσω, κατάλαβες τώρα, που είναι η Μέρκελ, βλέπεις εσύ κανέναν άντρα να μπορεί να την εκθρονήσει? Όχι. Μεγάλο ταλέντο η Μέρκελ. Άρα τι εννοείς, εσύ δηλαδή δεν έχουμε ταλέντο τέτοιο γυναίκα. Δεν είσαι υπέρ των γυναικών αν έχουν ταλέντο? Αμέ, τη Μέρκελ Φερρυππίν τη θαυμάζω. Παρόλα που είναι κόντρα μου. Μπακογιάννη. Μπακογιάννη δεν μέτρησε. Δεν μέτρησε. Άμπα, καθόλου. Την πάτησε. Γιατί? Γιατί. Πήρε, δηλαδή, πώς να σου πω, ήταν και γρήγορα με τον πατέρα της, πήρε το Μητσοτάκη. Δεν τραβάει. Ναι. Λόγια, πολλά, ναι. Έργα τίποτα. Ζωή Κωνσταντοπούλου. Αυτή δεν λες που ήταν? Που ήταν με το ΣΥΡΙΖΑ και λοιπόν, τι? Αυτή πρόσθεσε σε 10 λεπτά. Ναι. Γίνεται εδώ και μια κατηγορία. Δηλαδή, έρχεται μέσα, πιάνει τον αστυνομικό, το φουκαρά του, λέει, φορείς κουστούμι. Σκόλασες. Δεν είσαι άνθρωπος, δεν είσαι ταλέντο, διαλύσανε. Έρχεται ο Λαφαζάνης να τα βάλει με τον Τσίπρα. Σχολάσανε και οι δύο. Το κατάλαβες τι γίνεται. Εσύ είσαι υπέρ του Τσίπρα από ό,τι κατάλαβα. Ο Τσίπρας. Ναι, τώρα συγγνώμη, ήταν στάση αυτή με τον Ομπάμα? Τώρα σοβαρά. Να σε ρωτήσω. Το κάθισμα αυτό που έκανε. Ναι, τον Ομπάμα δεν τον υπολογίζω εγώ. Γιατί? Γιατί δεν μ' άρεσε. Γιατί? Το πρωί μέχρι το βράδυ, τη Μισελ. Το ένα, ideas. Τίποτα. Τρεις πολέμους έκανε και σε τότε ήταν αθώος κόσμος. Περίμενε όμως, εσύ είσαι πολύ υπέρ του οικογενειάρχη και της καλής οικογένειας. Ο Πάμε ήταν οικογενειάρχης. Πάντα το πρώτο που σου οικογενειάρχη, δεν μου παρουσιάσει εμένα τη Μισελ και φιλιά στο στόμα γυναίκα σου και το ένα. Άστα αυτά. Θα είσαι ωραία. Πολλοί περάσαν πρωθυπουργοί και δεν παίρνουν τις γυναίκες τους τώρα να αντιμοστράρεις και να κάνεις. Του κολλάς του Τραμπ τώρα. Θα μου πεις για τον Τραμπ, αλλά ναι, πες μου να κλείσω αυτό. Σου άρεσε δηλαδή το πώς καθόταν ο Τσίπρας μαζί με τον Ομπάμα, που ήταν έτσι πάνω στην καρέκλα? Ναι, καλά του έκανε. Μ' άρεσε. Καλά του έκανε. Μ' άρεσε. Τρελάθηκα, ευχαριστήθηκα.
Τον Ομπάμα δεν τον ήθελα αντίπολε. Ωραία, Ντόναλντ Τραμπ. Πες μου, Ντόναλντ Τραμπ. Ντόναλντ Τραμπ έχει λεφτά πολλά. Ναι. Του έχουν κολλήσει όλοι οι γυναίκες ιστορίες επειδή γίναγε, έκανε κτλ. Θα περιμένουμε να τον δούμε. Βγήκε όμως. Βγήκε όμως και είπε χτες. Ναι. Ναι. Ότι εγώ θα κοιτάξω να φτιάξω στην Αμερική. Θα φτιάξω τους εργαζόμενους, τους Αμερικάνους, τις εργαζόμενες Αμερικανίδες και έχουν ξεσηκωθεί άλλοι. Πάει οποιοδήποτε εκεί, πάμε να τους κάνει στην Αμερική, θα σεβαστείς. Άσε να τον δούμε. Δεν είναι έτσι όπως τον λένε, άσε να τον δούμε. Οι γυναίκες βγήκανε, διότι πέρασαν πολλές γυναίκες, δεν ξέρω για τον αλφαβητά λόγο, τι έκανε κτλ. Τον εμισούν ορισμένες. Από εκεί και πέρα όμως, σκέπτε το ωραία. Εγώ θα κοιτάξω, λέει, τον εργαζόμενο Αμερικάνο, τον εργαζόμενο. Την εργαζόμενη γυναίκα, πρώτα την Αμερική θα κοιτάξω. Ναι, αλλά ο κόσμος δεν τον αγαπάει. Ο κόσμος είναι τρελός σε ορισμένες περιπτώσεις. Ας τον έγινε, γιατί μπορεί να βγει καλύτερος από τους άλλους. Ας τον δούμε. Την αγάπησε. Αγάπησε τον κόσμο. Την αγάπησε. Τον αφήσω. Όλες, αγάπησε τον κόσμο. Αγάπησε τον κόσμο. Ο κόσμος τον Τσίπρα. Τον αγάπησε. Είχε ένα ωραίο παρουσιαστικό και ήταν καλύτερος από όλους. Από όλους. Ποιο θα βάλεις, την Παπαρίγα. Τον Κουτσούμπα, ανεβαίνει απάνω μια καλή προσωπικότητα, την Παπακογιάννης που χάλαγαν τον κόσμο, ναι, και δεν μπορούσαν να κάνουν αυτό. Ανεβαίνει μια προσωπικότητα με τη μορφή του, ωραία. Τρέχουν όλοι και πρώτα οι εργαζόμενοι, πρώτα οι συνταξιούχοι όλοι αυτοί και μόλις ανεβαίνει απάνω, τους λέει πόσα συντάξη παίρνεις, 1.000 ευρώ, 5. Πόσα παίρνεις, 7, 4, 3 κτλ. Ορίστε, τώρα μα κάνει εκλογές, ούτε τον ψήφο δεν θα βρει. Πάει, τελείωσε, καθάρισε. Τέρμα. Καθάρισε. Αυτά δεν τα κάνουν. Αυτά δεν τα κάνουν. Όταν θα ανέβεις απάνω και έχεις υποσχεθεί, τουλάχιστον στους φουκαράδες, στους συνταξιούχους, γυναίκες, άντρες, εργαζόμενοι, αυτούς οι οποίοι είναι στα καροτσάκια, χτυπά ξύλο, αυτούς δεν θα τους κόψει μισθό. Εγώ και πριν θα τους έδινα. Αυτούς τους ανθρώπους, που έτυχε ο άνθρωπος να πάθει αυτό το ατύχημα, μεγαλύτερη καταστροφή του είναι να είναι σε καροτσάκι. Και τους κόβεις μισθό σε αυτούς. Τελείωσε. Έχει κάνει τέτοια καταστάσεις, καθάρισε. Καθάρισε. Ανεβαίνει ο Σαμάρος. Τώρα λέει, εάν εγώ έμενα, θα είχα βγει από το μνημόνιο. Μα τότε δεν ανέβηκες από να πεις, παιδιά, σε δύο χρόνια, αν δεν σας βγάλω από το μνημόνιο, πέφτω από την Ακρόπολη. Παρακουνιώσουνα, έκανες το. Ο Σαμαράς. Βέβαια. Ναι. Ούτε το ψήφο του. Για δεν ξανακατεβαίνεις. Μάλιστα. Κυριάκος Μητσοτάκης. Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ξεκινήσει πολύ καλά. Στο λέει ο Αλέφαντος. Πολύ καλά. Δηλαδή. Παρλάρει ωραία. Παρλάρει. Σοβαρός. Ωραία. Πάει να κάνει αυτά που είναι να κάνει. Mm-hmm. Και προχωράει. Πανέξυπνος. Να προχωρήσει όμως. Μην αδικήσει κόσμο κτλ. Έτσι όπως πάει. Ανεβαίνει γκανιάν. Γκανιάν, στο λέει ο Αλέφαντος. Το πήρε! Το πήρε! Το πήρε! Το πήρε! Αν τι, ενώ...